Γεια χαρά σε όλους, Απόλλωνας εδώ. Σήμερα θα μιλήσουμε για ελλείψεις τώρα στοιχείων τα οποία μπορούμε να πετύχουμε στη διατροφή μας. Κάτι το οποίο είναι πλαισίον επίσης του keto flu, δηλαδή της keto γρήπης που συναντάμε όταν κάποιος ακολουθεί τώρα διατροφή χαμηλών υδατανθράκων. Για ποιο λόγο μπορεί να συμβαίνει και να έχουμε αυτές τις ελλείψεις και τι μπορούμε να κάνουμε ώστε να αναπληρώσουμε αυτά τα στοιχεία τα οποία λείπουν πάρα πολύ γρήγορα και να αποφύγουμε τις όποιες παρενέργειες υπάρχουν μέσα στη διατροφή μας. Είπαμε ότι όταν ακολουθούμε τώρα μια διατροφή χαμηλών υδατανθράκων, σημαίνει ότι ίσως να υπάρξει και το φλου. Για πολλούς, όχι για όλους. Δεν γνωρίζουμε αν θα κάνει την εμφάνισή του ή και το γρήπη στην ουσία ή όχι. Όμως υπάρχουν κάποια συμπτώματα, σημάδια τα οποία θα μας υποδηλώσουν ότι έχουμε αυτές τις ελλείψεις συνήθως ηλεκτρολιτών. Που σημαίνει ότι θα έχουμε αδυναμία, πόνο κέφαλο, κόπωση, πολύ κακό ύπνο, αλλαγή διάθεσης, αισθανόμαστε πολύ άσχημα, ίσως ακόμα και το σάκχαρό μας να αρχίσει να πέφτει. Άρα αυτά τώρα θα είναι μικρά σημάδια τα οποία εμείς θα πρέπει να καταλάβουμε ότι θα πρέπει να αναπληρώσουμε γρήγορα ηλεκτρολίτες. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταλάβουμε ξανά τη διαφορά μακροστοιχείων, μικροστοιχείων. Τα μακροστοιχεία είναι η πρωτεΐνη, ο υδατάνθρακας και τα λιπαρά, πράγματα τα οποία σίγουρα χρειαζόμαστε. Όμως όταν ακολουθούμε μια διατροφή χαμηλών υδατάνθρακων, η οποία υπάρχει απουσία υδατάνθρακα, σημαίνει ότι είμαστε χαμηλά σε ηλεκτρολίτες, θα πρέπει να αναπληρώνουμε συνεχώς μικροστοιχεία από κάπου αλλού. Οι ηλεκτρολίτες είναι μικροστοιχεία τα οποία χρειαζόμαστε και αυτά βρίσκονται τώρα σε διάφορες τροφές που έχουμε μιλήσει πάρα πολλές φορές εδώ στο κανάλι, όπως είναι το φυσικά ανθρακούχο νερό, όπως είναι ο ζωμός ο οποίος φτιάχνουμε και φυσικά τα λαχανικά τα οποία καταναλώνουμε ή και φυσικά τα ζωικής προέλευσης τα οποία έχουν μερικώς ηλεκτρολίτες μέσα. Άρα η διατροφή μας θα πρέπει να είναι επιλεκτική στο όταν έρχεται σε ελλείψεις. Πάρα πολλοί θα πέσουν σε ελλείψεις γιατί καταναλώνουν μονόπλευρα πράγματα τα οποία ίσως να μην είναι πλούσια σε αυτά τα πράγματα. Τώρα, ιδιαίτερα το καλοκαίρι, αν δεν πίνετε αρκετά φυσικά ανθρακούχο νερό, το οποίο έχουμε πει θα αναπληρώσει μερικώς τους ηλεκτρολίτες σας σε συνδυασμό με λίγο αλάτι, με λίγο lime, λεμόνι, δεν έχει σημασία, ιδιαίτερα στο παράθυρο σύντησης, θα αισθανθείτε πολύ καλύτερα. Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι οι χαμηλών υδατανθράκων διατροφές είναι διουρητικές. Σημαίνει ότι βγάζουν μέσω της ούρησης τώρα τους ηλεκτρολίτες και δεν τους αναπληρώνουν αν πίνετε απλό νερό. Ιδιαίτερα πολλοί θα πάρουν το φιλτραρισμένο ή το εμφιαλωμένο νερό, το οποίο έχει όπως και να κάνει μέσω της, του φιλτραρίσματος κρατήσει διάφορα στοιχεία. Αυτό σημαίνει ότι θα είναι πολύ φτωχό σε ηλεκτρολίτες, οπότε μέσω τώρα της ενυδάτωσης την οποία θα προσπαθήσουμε εμείς να κάνουμε, θα φύγουν και οι τελευταίοι ηλεκτρολίτες οι οποίοι έχουμε. Άρα η αναγκαιότητα για φυσικά ανθρακούχο νερό ή γενικά για υγρά όπως είναι ο ζωμός, τα οποία είναι πλούσια σε ηλεκτρολίτες, θα σας λύσει ένα τεράστιο κομμάτι όταν νιώθετε κόπωση ή αδυναμία, τουλάχιστον σε μια διατροφή χαμηλών υδατανθράκων. Τώρα σε ένα δεύτερο κομμάτι υπάρχει αυτή η αίσθηση της πείνας. Και έχουμε πει, όταν αισθάνεστε πείνα ξαφνικά και δεν ξέρετε για ποιο λόγο συμβαίνει ενώ έχετε φάει γεύμα, κατευθείαν θα βάλετε ένα ποτήρι φυσικά ανθρακούχο νερό και θα ρίξετε λίγο αλάτι στα δάχτυλα μέσα. Αν σε 5-10 λεπτά έχει φύγει αυτή η αίσθηση της πείνας, σημαίνει ότι ήταν ένας συναγερμός, ας τον αποκαλέσουμε, του σώματος, χωρίς λόγο. Δεν ήταν πραγματική αίσθηση πείνας, αλλά έλλειψη ηλεκτρολιτών. Συνήθως αυτό θα συμβεί τώρα σε ανθρώπους οι οποίοι έχουν πολύ ψηλή ινσουλίνη, που σημαίνει ότι τα κύτταρα δεν μπορούν να βάλουν μέσα όλα αυτά τα δομικά συστατικά, αναζητούν περισσότερα, υπάρχει δηλαδή μια τύπου λιμοκτονία τους, οπότε αναζητούν πηγές και ιδιαίτερα θα δούμε τις μεσημεριανές ή απογευματινές ώρες αυτή την ανάγκη για γλυκό, για κάτι να καταναλώσουμε το οποίο είναι πλούσιο σε ηλεκτρολίτες. Συνήθως το κακάο, για παράδειγμα, είναι πλούσιο σε ηλεκτρολίτες, αλλά δημιουργεί άλλα προβλήματα, όπως είναι ο εθισμός, για παράδειγμα, ή έχει αρκετά σάκχαρα. Θέλουμε να τα αποφύγουμε. Γιατί και αυτό πέφτει στην κατηγορία των ξηρών καρπών. Πολλοί λένε δεν μπορώ να έχω κακάο. Είναι μια δύσκολη τροφή, ιδιαίτερα αν θέλουμε να χάσουμε λίπος, όχι να κάνουμε συντήρηση. Οπότε το έχουμε συνδυάσει κάπως έτσι και αν θέλετε υποσυνείδητα ψάχνουμε να φάμε κάτι το οποίο είναι πλούσιο σε ηλεκτρολίτες. Οπότε αυτό που μπορούμε να κάνουμε εμείς είναι άμεσα να πιούμε κάτι το οποίο θα μας δώσει αυτούς τους ηλεκτρολίτες και αν καταλάβουμε ότι η αίσθηση της πείνας έχει απομακρυνθεί, έχει χαθεί, τότε ήταν απλά έλλειψη ηλεκτρολιτών. Έτσι θα καταλάβουμε ότι σιγά σιγά ρυθμίζουμε πλέον το σάκχαρο ινσουλίνη, γι' αυτό σας λέω ότι θα δείτε αυξομοιώσεις σε αυτό χωρίς να χρειαστεί να το φοβηθείτε. Ιδιαίτερα θα πρέπει να δώσετε βάση, προσέξτε τώρα, αν παίρνετε μία τύπου μετμορφίνη φαρμακευτική αγωγή, η οποία μπορεί απότομα να ρίξει το σάκχαρό σας, γιατί κάνετε ήδη μία διατροφή που είναι χαμηλή σε υδατάνθρακες, που σημαίνει το σάκχαρο θα υποχωρήσει από μόνο του. Π.χ. κάποιος ο οποίος έχει 110-120 σάκχαρο και παίρνει μετμορφίνη, θα πάει στο 85 για παράδειγμα. Και ξαφνικά, αν κάποιος ακολουθεί μία κετογονική,
όπου το σάκαρο θα υποχωρήσει φυσιολογικά, θα έχει πάει κάτω από 90 πολλές φορές. Πάρει τη μετμορφίνη, ξαφνικά θα έχει υπογλυκαιμία. Οπότε θα πρέπει να προσέξουμε και να καταλάβουμε ότι κάθε φαρμακευτική σε συνδυασμό με την διατροφή την οποία ακολουθούμε παίζει τρομακτικό ρόλο. Έτσι θα πρέπει να δώσουμε βάση στο οτιδήποτε κάνουμε και να ενημερώσουμε τους ειδικούς που συνεργαζόμαστε σχετικά με τις φαρμακευτικές αγωγές και φυσικά τη διατροφή. Τώρα, τελευταίο κομμάτι πιστεύω είναι η άσκηση, ιδιαίτερα το καλοκαίρι. Θα πρέπει να δώσετε τρομερή βάση σε αυτό, ιδιαίτερα αν κάνουμε νηστική άσκηση. Πολλοί από εμάς συνδυάζουν τη φανταστική, θα έλεγα, διαλυματική νηστεία, η οποία θα μεταβολήσει περισσότερο λίπος την ώρα που θα κάνουμε εμείς γυμναστική. Όμως είναι αναγκαίο ξανά να αναπληρώνουμε ηλεκτρολίτες. Οπότε θα μπορέσετε εσείς, για να μην σας ενοχλήσει το ανθρακικό μέσα στην προπόνησή σας, να το κάνετε μισό-μισό με απλό νερό. Οπότε θα λάβετε τους ηλεκτρολίτες και θα είναι λίγο πιο ελαφρύ, θα λέγαμε, στη γεύση, στην οξύτητα την οποία αφήνει. Οπότε συνήθως έχουμε αυτούς τους ηλεκτρολίτες, γιατί στην ελληνική αγορά το πρόβλημα των ηλεκτρολιτών, θα μου πει κάποιος, θα πάρω ένα συμπλήρωμα. Καλώς έχει. Το πρόβλημα είναι στην ελληνική αγορά όλα τα συμπληρώματα είναι γεμάτα άμυλο, δεξτρόζι, μαλτοδεξτρίνη, χίλια δύο πράγματα τα οποία δεν χρειαζόμαστε, δηλαδή σάκαρα. Θα σπάσει σίγουρα την νηστεία μας, πράγμα το οποίο δεν θέλουμε, και μακροπρόθεσμα έχει επιπτώσεις για τον οργανισμό. Δεν θέλουμε να καταναλώνουμε αυτά τα συνθετικά πράγματα συνεχώς. Οπότε η φυσική παροχή αυτών των πραγμάτων είναι το κλειδί. Μπορείτε να βάλετε ακόμα και λίγο αλάτι, το οποίο είναι αγκιοδιασταλτικό πριν την προπόνησή σας, κάνα 40 λεπτό, μαζί με το ανθρακούχο νερό, οπότε αυτό θα σας βοηθήσει να ενυδατωθείτε και να νιώσετε πολύ καλά στην προπόνηση. Ξανά, προσέξτε, αν είστε σε φάση όπου κάνετε τώρα εισαγωγή με τη διατροφή χαμηλών υδατάνθρακων, να έχετε υψηλή ινσουλίνη, ίσως να βρείτε ένα μικρό εμπόδιο, δηλαδή να μην νιώθετε τόσο καλά. Πράγμα το οποίο θα περάσει σταδιακά. Δηλαδή δεν θα πρέπει να φοβηθείτε και να τα παρατήσετε. Καλό είναι να διαβάσετε λίγο αυτά τα σημάδια παρενέργειας τα οποία έχετε και να μην πανικοβληθείτε. Εδώ στο κανάλι έχουμε κάνει πάρα πολλά βίντεο. Γενικά με την εισαγωγή στην κετογονική, με χαμηλών υδατανθράκων, με εισαγωγή υδατανθράκων, συντήρηση, τα πάντα τα οποία μπορείτε να επιλέξετε και να δείτε εδώ στο κανάλι. Αυτά θα σας βοηθήσουν να ξεχωρίσετε τι ακριβώς συμβαίνει. Όταν μπαίνουμε σε κέτωση, όταν βγαίνουμε από κέτωση, υπάρχουν όλα αυτά τα σημάδια τα οποία μπορεί το σώμα από μόνο του να μας πει. Θα πρέπει να ξέρουμε και να γνωρίζουμε, να τα διαβάζουμε και να τα αναλύουμε ώστε να πανικοβληθούμε και δημιουργούμε μεγαλύτερα προβλήματα από ό,τι ίσως να υπάρχει. Έτσι δίνουμε βάση σε όλα αυτά τα πραγματάκια, τα συνδέουμε και βλέπουμε πως το σώμα μας ανταποκρίνεται. Γνωρίζω ότι όταν υπάρχει υψηλή ινσουλίνη τα πράγματα ίσως να είναι λίγο διαφορετικά σε σχέση με το στάνταρ. Όμως μην ξεχάσετε ότι οι ηλεκτρολίτες είναι ένα από τα βασικά κομμάτια στις χαμηλών υδατάνθρακων. Είναι η απουσία υδατάνθρακα. Όμως ο υδατάνθρακας δυστυχώς δεν μας βοηθάει. Αφήνουμε τον υδατάνθρακα για αργότερα όταν μεταβολικά θα είμαστε υγιείς. Που σημαίνει ότι ορμονικά δηλαδή θα πρέπει να ισορροπήσουμε. Κάποιος ο οποίος δεν είναι μεταβολικά υγιής δεν τον ενδιαφέρει τόσο πολύ να χρησιμοποιήσει τον υδατάνθρακα γιατί ήδη του δημιουργεί πρόβλημα. Μπορεί όμως να γίνει μεταβολικά υγιής και μακροπρόθεσμα να ξανακάνει μια επανεισαγωγή υδατάνθρακων. Φρούτων, ξηρών καρπών, μπορεί να ακόμα και υδατάνθρακες, ποιοτικοί όμως, σύνθετοι υδατάνθρακες, δεν πάμε ξανά σε απλούς υδατάνθρακες, οι οποίοι περιέχουν ηλεκτρολίτες στα δομικά τους στοιχεία. Δεν θέλω δηλαδή να νομίζετε ότι ακολουθούμε χαμηλών υδατάνθρακων μια ζωή και δεν θα μπορέσετε να ξαναφάτε ένα φρούτο, για παράδειγμα. Όμως, τα οποία βλέπουμε ότι είναι πολύ πλούσια σε ηλεκτρολίτες. Αλλά στην προκειμένη περίπτωση, κάποιος ο οποίος έχει πρόβλημα με το σάκαρο, ότι όταν τρώει φρούτα, τρώει υδατάνθρακες γενικά, βλέπουμε ότι υπάρχει αυτή η ανομαλία. Για ποιο λόγο να το κάνει? Μπορεί να γίνει μεταβολικά υγιής και σε μετά μία περίοδο και μετά να τα επιστρέψει. Όμως χρειάζεται μία συνοχή και μία, θα έλεγα, ανοχή για το πρόγραμμα, ώστε να καταλάβουμε και να συνδυάσουμε ψυχολογία και διατροφή μαζί. Έτσι όπως πάντα θέλω να σας ευχαριστήσω που ακολουθείτε εδώ το YouTube κανάλι. Μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή, να πατήσετε like και να μοιραστείτε τα βίντεο. Και όπως είπα, δείτε τα υπόλοιπα βίντεο τα οποία θα σας βοηθήσουν να λύσετε το γρίφο των χαμηλών υδατάνθρακων διατροφών γενικά. Από εκεί και πέρα Instagram, Twitter, Grigo Skito και Apollo Capsalis και φυσικά grigoskito.gr για άρθρα, συνταγές, φυσικά διατροφικά πλάνα και συνεδρίες. Έτσι όπως πάντα θα σας δω την επόμενη φορά. Καλή συνέχεια σε όλους.